το καμπανάκι κινδύνου έκρουσε ο διευθύνων σύμβουλο τη Google, αναφέροντα πω οι ανησυχίε του για την τεχνητή νοημοσύνη τον κρατούν ξύπνιο τη νύχτα, προσθέτοντα πω η τεχνολογία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ επιβλαβή αν αναπτυχθεί λανθασμένα. Ο Σούνταρ Πιτσάι ζήτησε επίση ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, παρόμοιο με αυτό για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων. Ο επικεφαλή τη Google υπογραμμίζει επίση πω ο ανταγωνισμό στον τεχνολογικό κλάδο θα μπορούσε παραμερίσει τι ανησυχίε για ζητήματα ασφαλεία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, ο Πιτσάη είπε πω οι κυβερνήσει θα πρέπει να βρουν παγκόσμια αριθμιστικά πλαίσια, παράλληλα με την ανάπτυξη των συστημάτων τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Guardian, τον περασμένο μήνα, χιλιάδε ειδικοί, ερευνητέ και υποστηρικτέ τη τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ των οποίων ο Elon Musk, ζήτησαν εξάμηνη παύση στην ανάπτυξη μια ισχυρή τεχνολογία τεχνητή νοημοσύνη. Στη μητρική εταιρεία της Google, την Alphabet, ανήκει η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης DeepMind, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Google έχει ήδη λανσάρει ένα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη, το BARD, επιχειρώντας να απαντήσει στο chat GPT. Ο Πιτσάι υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα, λόγω των δυνατοτήτων για παραπληροφόρηση,